Πάμε Θεσσαλονίκη, μας περιμένει ο Χρήστος Νικολαίδης, ο οποίος γύρισε από τον πόλεμο. Χρήστο, είδες πολλά, έζησες πολλά, τα είπαμε και παρέα. Θέλω να σου πω για μια ακόμη φορά και στον αέρα μπράβο για όλο αυτό που έκανες και επιστροφή σε μια πραγματικότητα και σε μια κανονικότητα που δεν ξέρω πώς την αφομοιώνεις τώρα μετά από αυτή την εμπειρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, Φέη. Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Καλημέρα. Από τη Θεσσαλονίκη, σε όλο το πάνελ, σε όλη την παρέα. Να είστε καλά. Ξέρετε, έτσι θα το πω και εύχομαι να μην παρεξηγηθώ. Σας άκουγα προηγουμένως που μιλούσατε για μια κρίση, για μια Ελλάδα που βρίσκεται στα δύσκολα επί 12 χρόνια κτλ. Πιστέψτε με, μετά από τις εικόνες που είδαμε στην Ουκρανία, επιστρέψαμε εδώ και λέγαμε είμαστε μια χαρά. Είμαστε και τα προηγούμενα 12 χρόνια ήμασταν μια χαρά. Ναι. Είμαστε στον παράδεισο. Καταλαβαίνω είμαστε πολύ καλά τι λες. Καλά. Είναι αυτό που λέει και ο Λουντέμις. Γιατί κάποια στιγμή... Στενοχωριόμουν που δεν είχα παπούτσια μέχρι που είδα κάποιον που δεν είχε πόδια. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει δίπλα μας. Υπάρχει μια πάρα πολύ όμορφη λέξη την οποία τη χρησιμοποιούν οι μηχανικοί. Λέγεται διαστασιολόγηση. Να μάθουμε να δίνουμε τις σωστές διαστάσεις στα πράγματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να το κάνει ο καθένας από εμάς για οτιδήποτε τον αφορά. Ο άνθρωπος έχει από εκεί και πέρα να σας πω καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Την δραματικοποίηση. Ναι. Καλημέρα, Χρήστο μου. Και να σας πω ότι εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη και ο κόσμος που μας ακούει θα πρέπει να συνυπολογίσει ότι στη διάρκεια της ημέρας από τις 8 και μετά θα έχουμε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, έναν μαραθώνιο δρόμο. Από τις 8 το πρωί και μετά μέχρι και το μεσημέρι θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Για να μην σας κουράζω με τοποθεσίες και με ονόματα οδών, να σας πω ότι πρακτικά όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα είναι κλειστό από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 12.30, καθώς θα έχουμε σε εξέλιξη αυτόν τον μαραθώνιο δρόμο. Μέγας Αλέξανδρος ονομάζεται. Θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 10.000 αθλητές από πολύς περίπου κόσμος. 40 χώρες από όλο τον πλανήτη. Πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση, πολύ μεγάλη. Ελπίζουμε η βροχή να μην την χαλάσει αυτή τη διοργάνωση. Μακάρι. Και πραγματικά είναι μια λαμπρή διοργάνωση που γίνεται κάθε χρόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε βέβαια τις διακοπές λόγω του κορονοϊού. Ωστόσο, αυτή η διοργάνωση επιστρέφει και μάλιστα εξαιρετικά δυναμικά. Οι εκδηλώσεις γύρω από το Μέγα Αλέξανδρο ξεκίνησαν χθες με μια εξαιρετικά συγκινητική εκδήλωση. Είχαμε τους Τούρκους αθλητές οι οποίοι ήρθαν εδώ με κλαδιά ελιάς, τα οποία τα προσέφεραν στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα, για να δείξουν ότι δίνουν ένα μήνυμα ειρήνης και ότι αυτό το μήνυμα ειρήνης θα πρέπει να επικρατήσει σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Μακάρι, Χρήστο, να παραδειγματίζονται από το λαό και οι ηγέτες. Ακριβώς. Και μια που μιλάμε και για τον πόλεμο και για την ειρήνη, μια ακόμη πολύ συγκινητική εκδήλωση διοργανώθηκε χθες εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης. Υπήρξε έτσι μια πολύ συγκινητική σκηνή. Εθελοντές τοποθέτησαν παιδικά παπουτσάκια στην πλατεία προκειμένου να δείξουν ότι σε κάποιο άλλο μέρος της Ευρώπης, δυστυχώς, εκεί όπου μένεται ο πόλεμος, έχει θύματά του δυστυχώς και παιδιά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δεν πρέπει να το ξεχνάνε οι ηγέτες αυτού του κόσμου, ότι όταν παίρνουν αυτές τις σημαντικές αποφάσεις, τελικά την πληρώνουν οι πιο αδύναμοι από την κοινωνία μας, που δεν είναι άλλα από τα παιδιά, τα αθώα παιδιά.